Σε αρκετούς προορισμούς για τα Χριστούγεννα στην περιφέρεια δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακυρώσεις των κρατήσεων. Οι αισιόδοξοι υποψήφοι εκδρομής ευελπιστούν να αρθούν τα μέτρα μέχρι τότε και να έχει αλλάξει και η διάθεσή τους. Στο κόκκινο οι κρατήσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων σε χειμερινούς προορισμούς από τις αρχές μάλιστα του Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακυρωθεί καμία κράτηση λόγω των νέων lockdown, καθώς υπάρχει ελπίδα ότι θα αρθεί η οριζόντια αναστολή των δραστηριοτήτων. Οι πιλότοι σωματικά έχουν χτυπήσει κόκκινο. Αγγίζουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το σχεδίο ότι αυτή τη στιγμή στα Καλάβρια, τα Χριστούγεννα, έχουμε ήδη 77% πληρότητα και την πτωχευτικά 95%. Αλλά να σημειώσω κάτι συγκεκριμένο. Ότι οι συγκεκριμένες πληρότητες αφορούν ακίνητα αυτοτελή, ακίνητα για γραμμές βραχυχρόνιες μισθώς. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλος ο αριθμός των συγκεκριμένων ταξιδιωτών ή ανθρώπων που δουλεύουν την τηλεργασία αυτή τη στιγμή που επιλέγουν τη σεζόν. Μπήκαν στην δικασία να επιλέξουν ακίνητα με τη σεζόν, κάτι το οποίο γινόταν κατά κύριο λόγο τα καλά χρόνια της οικονομίας της χώρας το 2008-2009. Είδαμε να επιστρέφει τη φετινή χρονιά λόγω κορονοϊού και να επιλέγουν κατά κύριο λόγο αυτοτελή διαμερίσματα σαλέ ή και βίλες. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, κάποιοι πολίτες ξεκίνησαν από νωρίς να προετοιμάζονται για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, με την ελπίδα ότι θα είναι εφικτό να τηρήσουν κάποιες από τις παραδόσεις των προηγούμενων ετών. Η πληρότητα για κίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περίοδο των Χριστουγέννων έφτασε στην Αράχοβα 83%, στα Καλάβρητα 77%, στο Πύλιο 76%, στα Τρίκαλα Κορινθίας 88%, στη Βιτίνα 85% και στη Δημητσάνα 75%. Σίγουρα οι μεγαλύτερες πληρότητες είναι σε περιοχές που βοηθάει πάρα πολύ ο δικός άξονας. Δηλαδή, περιοχές όπως η Δυτική Ελλάδα, αφήσει την καινούργιο δρόμο, το πάρα πολύ αυτοί θα επέλεξαν και την Καλακορυνθία, αλλά σίγουρα θα επέλεξαν και την περιοχή των Καλαβρίτων. Πολύ γνωστή περιοχή σε όλους μας, για να κάνει κάποιο σχή και με πάρα πολλές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Δικτύου Κτηματομεσιτών, οι real estate, οι τιμές για τους χειμερινούς προορισμούς παραμένουν μέχρι στιγμής σταθερές. Αλλά το πώς θα εξελιχθούν εξαρτάται από το τι θα γίνει με το νέο lockdown.